Η απαγόρευση των αμβλώσεων είναι μέτρο συντηρητικό, οπισθοδρομικό. Και οι συνέπειες είναι βαρύτερες για τις γυναίκες των λαϊκών στρωμάτων, εκείνες που δεν διαθέτουν τα οικονομικά μέσα να παρακάμψουν νομοθετικά εμπόδια, να ταξιδέψουν στο εξωτερικό ή να επιλέξουν ιδιωτικά ιδρύματα. Καταφεύγουν επομένως σε πρακτικές που θέτουν την υγεία, ακόμα και την ίδια τους τη ζωή, σε μεγάλο κίνδυνο. Η υπεράσπιση του δικαιώματος στην άμβλωση για τη διακοπή μιας ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης, όποιος και αν είναι ο λόγος, είναι αδιαπραγμάτευτη. Ωστόσο, δεν αρκεί η άρση νομικών απαγορεύσεων για να εξασφαλιστούν τα δικαιώματα των γυναικών, όσο η υγεία και η αναπαραγωγική υγεία αντιμετωπίζεται σαν πεδίο επενδύσεων για ομίλους από όλες διαχρονικά τις αστικές κυβερνήσεις και στις ΗΠΑ. Αντί για δικαίωμα δηλαδή, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Σήμερα επομένως είναι επιτακτική ανάγκη να κλιμακωθεί η πάλη του λαού για ένα αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας, ασύμβατο με το καπιταλιστικό κέρδος, με υπηρεσίες που δεν θα περιορίζονται μόνο στην άμβλωση, αλλά θα αφορούν τη σεξουαλική αγωγή, τον οικογενειακό προγραμματισμό, τον προγεννητικό έλεγχο, την εγκυμοσύνη, τον τοκετό. Δικαιώματα που ήταν κατοχυρωμένα στις σοσιαλιστικές χώρες και έσωσαν τη ζωή χιλιάδων γυναικών όταν η άμβλωση ήταν απαγορευμένη σχεδόν σε όλη την καπιταλιστική Ευρώπη.